Δεν είναι καθόλου καλά. Ο κόσμος φοβάται. Εδώ με αυτό που μας έκαμε εμάς πετάξαμε τα προϊόντα μας. Αποζημίωση δεν υπάρχει τίποτα και σου λέει πλέρωσε ΟΓΑ, πλέρωσε φορεία, πλέρωσε τράπεζα. Πώς θα τα πληρώσεις? Με γκρίνια για το νέο καθεστώς που επέβαλαν τα περιοριστικά μέτρα και τις συνέπειές τους, επαναλειτουργήσε στην ακτή Παπανικολή στη Νέα Χώρα η λαϊκή αγορά των Χανίων. Υπάρχει μεγάλο πλήγμα. Εμείς σκεφτόμαστε να μην ξαναφυτέψουμε τίποτα. Θα φυτέψουμε αυτά που θα τρώμε και τελειώνει η ιστορία. Σας θα εισάγουν οι κύριοι όλα. Μετά από 15 ημέρες, οι μισοί παραγωγοί της λαϊκής αγοράς έστησαν ξανά τους πάγκους τους. Ήδη σημαντικό μέρος των προϊόντων τους αχρηστεύτηκε, ενώ το μέτρο που τους αναγκάζει να απέχουν τις μισές μέρες προκαλεί τεράστιο πλήγμα κυρίως στους παραγωγούς κυπευτικών. Ύστερα μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο, να μας δώσουν περισσότερους δρόμους, να μπούμε όλοι. Δηλαδή ο άλλος που δεν ήρθε σήμερα και έχει να έρθει 15 μέρες, τα πετάει όλα τα προϊόντα. Και εγώ πέταξα 2 εβδομάδες. Αλλά και ο άλλος που δεν έρθει σήμερα να έρθει το Σάββατο ή εγώ που θα έρθω τη Δευτέρα, θα λέω τις ντομάτες περίμενε να έρθει η μέρα μου για να σε πουλήσω. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Έχετε απώλεια καταρχήν στο τζίρο σας? Μεγάλη. Μας έχουν τα μαγαζιά όλα, το σούπερ μάρκετ δουλεύαν, μόνο εμάς οι λαϊκές είχαν κλείσει. Βέβαια και εμείς από εδώ ζούμε 60% κάτω, και να μην σου πω το μισό, όλη τη χρονιά από τότε με τον κορονοϊό, η μισή δουλειά κάτω. Πάγκοι στήθηκαν με απόσταση 5 μέτρων, ενώ παραγωγοί και καταναλωτές φορούσαν τις μάσκες τους, όπως προβλέπουν τα έκτακτα μέτρα που ισχύουν για τα Χανιά από τις 25 Αυγούστου για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας. Πρέπει να λειτουργήσουν κανονικά και να φύγουν και οι μάσκες. Όλα είναι σχέδιο. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε αυτά που λένε οι αρμόδιοι. Κοιτάξτε, αυτοί που τα λένε ξέρουν καλύτερα από εμάς. Οπότε ο καθένας κάνει αυτό που νομίζει καλύτερο. Αυτό που πρέπει να ακούμε. Τους επιστήμονες. Ποιο άλλο θα ακούσαμε? Κρατήσαμε αποστάσεις, κρατήσαμε. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Η λαϊκή δεν έχει πρόβλημα γιατί είναι έξω. Δηλαδή μπορούσαν και στα 2 μέτρα να μας αφήνανε 1,5-2 μέτρα να ο ένας από τον άλλο, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, οι περιορισμοί στη λαϊκή αγορά των Χανίων, όπως και άλλων 7 περιοχών, θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.